ιδέα την οποία πάρα πολλοί δεν πίστεψαν σε αυτή. Εν τούτης, αύριο είναι μια σημαντική μέρα. Η μεταρρύθμιση που γίνεται είναι τεράστια. Και είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν κάποια διαδικαστικά πιθανόν προβλήματα. Εν τούτης, εμείς είμαστε... Ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Αυτά τα προβλήματα ποια είναι? Το λογισμικό αυτό που ακούμε? Είναι στον τρόπο με τον οποίο θα δίνονται τα φάρμακα? Πού ακριβώς εντοπίζετε τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε αύριο? Το μεγαλύτερο πρόβλημα εγώ θα το εντόπιζα στη, αυτό που ονομάζουμε αλλαγή συμπεριφοράς και αλλαγή. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Τσιμαντίδη. Να τα πάρουμε ένα-ένα για να δούμε. Διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, η αλλαγή συμπεριφοράς. Τι αλλάζει στην επίσκεψη του ασθενή από αύριο στον προσωπικό του γιατρό? Κοιτάξτε, τον οποίο είχε επιλέξει, είχε γραφεία, τον έχει αποδεχθεί, έχουν υπογράψει τα συμφωνητικά. Ακριβώς. Σε αυτή την σχέση πλέον, τι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο ο γιατρός θα πρέπει να αντιμετωπίζει τον ασθενή του και ο ασθενής τον προσωπικό του γιατρό? Κοιτάξτε, το γεσί δεν επηρεάζει τη σχέση ασθενή δικαιούχου και ιατρού. Τον αντίον, δημιουργεί μια πιο μακροχρόνια σχέση μεταξύ του δικαιούχου και του προσωπικού του γιατρού, εφόσον... Ωραία, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Θα γίνεται με ραντεβού? Θα τον πληρώνει? Δεν θα τον πληρώνει? Αν τον επισκέπτεται εκτός ωρών εργασίας, αργά το βράδυ, ή αργία, ή το Σάββατο, ή την Κυριακή. Αυτά θέλουμε έτσι να... Να τα πούμε. Διότι αυτές είναι οι χρηστικές πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να μάθει ο κόσμος, έτσι ώστε να είναι και προετοιμασμένος. Σίγουρα η επίσκεψη στον προσωπικό μας γιατρό, δεν θα πληρώνουμε οτιδήποτε, εφόσον τον επισκεφτούμε στις ώρες που έχουν καθοριστεί, δηλαδή μεταξύ μέχρι τις 8 το βράδυ, τις καθημερινές. Όταν ένας δικαιούχος επιθυμεί να επισκεφτεί τον προσωπικό του γιατρό μετά τις 8 το βράδυ, Σαββατοκυριακά, Κυριακές αργίες, τότε ο γιατρός δύναται και θα μπορεί να ζητήσει από τον δικαιούχο μέχρι και 25 ευρώ. Μέχρι και 25 ευρώ είναι προαιρετικό. Δηλαδή είναι θέμα το οποίο θα αποφασίσει ο γιατρός αν θα το ζητήσει. Ακριβώς, εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, σίγουρα οι επισκέψεις θα γίνονται με ραντεβού, όπως γίνονται και σήμερα. Απλά να επισημάνουμε κάτι εδώ, είναι ότι δεν χρειάζεται την πρώτη μέρα του γεσί οι δικαιούχοι να επισκεφτούν τους προσωπικούς τους γιατρούς για να υπογράψουν το συμφωνητικό αμοιβαίας αποδοχής. Αυτό είναι σημαντικό, διότι με την εγγραφή στον γιατρό και την αποδοχή σου έρχεται ένα νέο μήνυμα που σου λέει ότι πρέπει να επικοινωνήσεις με τον γιατρό για να βρεθείτε να υπογράψετε αυτό το συμφωνητικό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει και στην πρώτη επίσκεψη όταν θα χρειαστεί. Ακριβώς. Λοιπόν, τα φάρμακα, η συνταγή, πώς θα γίνεται? Θα δίνει χαρτί ο γιατρός ή θα καταχωρείτε σε ένα σύστημα, ένας αριθμός και πηγαίνοντας ο ασθενής στο φαρμακείο θα μπει τον αριθμό του, θα τον δει ο φαρμακοποιός και θα του δώσει τα φάρμακα? Ουσιαστικά θα μπαίνει η συνταγή σε ένα σύστημα, στο σύστημα πληροφορικής, και ο δικαιούχος... Όταν θα είναι έτοιμο, έτσι? Διότι είναι τώρα... έτοιμο. Α, είναι έτοιμο τώρα. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Απλά όταν λέμε για λογισμικό, άρα είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Απλά να ολοκληρώσουμε την διαδικασία για τη συνταγή. Θα την εκδίδει τη συνταγή ο γιατρός, θα την καταχωρήσει στο σύστημα πληροφορικής και ο δικαιούχος μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε φαρμακείο δίδοντας τον αριθμό ταυτότητας του και την ημερομηνία. Όχι οποιοδήποτε, τα φαρμακεία που είναι στο ΓΕΣΥ. Τα φαρμακεία που είναι στο ΓΕΣΥ, που θα μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν όλα εκείνα που δεν είναι εκείνα που δεν έχουν την σήμανση να υπογράψουν τη σύμβαση. Εντάξει, αύριο να μην πάνε στα φαρμακεία που δεν έχουν την ειδική σήμανση. Λοιπόν, ο φαρμακοποιός με τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γεννήσεως μπορεί να βρει τη συνταγή του δικαιούχου και να την εκτελέσει. Όμως ο ιατρός είναι καλό σε αυτό το στάδιο να εκδίδει, να τυπώνει τη συνταγή, διότι σε αυτή τη συνταγή θα φαίνεται τι χρειάζεται να πληρώσει ο δικαιούχος για κάθε φάρμακο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, τι θα συνταγογραφεί ο γιατρός, την ουσία του φαρμάκου ή το φάρμακο ή το σκεύασμα με την εμπορική του επωνυμία? Και τα δύο. Στη συνταγή θα εμφανίζεται η εμπορική επωνυμία και η ουσία. Τα φάρμακα που είναι εντός του γεσί. Εάν, για παράδειγμα, ο γιατρός θεωρήσει ότι αυτό το φάρμακο το οποίο είναι στο γεσί, που είναι κατά κανόνα το πιο φθηνό, Να το σχολιάσουμε βεβαίως, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ πως πρέπει να πάρεις το πρωτότυπο και πρέπει να πληρώσεις τη διαφορά. Ποιος το αποφασίζει, ο γιατρός, ο φαρμακοποιός που θα δει την ουσία ή ο ασθενής? Είναι δική του επιλογή. Ο γιατρός επιλέγει το φάρμακο ανάλογα με
το τι πιστεύει ο ίδιος. Με την εμπορική ονομασία μπορεί να επιλέξει το πρωτότυπο ή την εμπορική ονομασία ενός γενοσίμου. Επιλέγοντας το πρωτότυπο συνήθως δεν θα είναι στον κατάλογο. Όχι, όλα τα πρωτότυπα είναι στον κατάλογο. Το τι θα συμβεί είναι όταν ο δικαιούχος πάει στο φαρμακείο, εάν ο φαρμακοποιός θα του ρωτήσει κατά πόσον επιθυμεί ο ίδιος να πάρει το γενώσιμο και να πληρώσει το 1 ευρώ ή να πάρει το πρωτότυπο και να πληρώσει τη διαφορά. Μάλιστα, τη διαφορά. Που συνήθως δεν θα είναι και μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι οι τιμές που πληρώνουμε σήμερα. Θα είναι λιγότερη, διότι θα αφαιρείται η τιμή του φαρμάκου το οποίο είναι στο. Συνήθως η διαφορά του πρωτότυπου από το γενώσιμο είναι γύρω στο 20% της τιμής του πρωτότυπου. Αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες διαφορές. Οι πολίτες μπορούν να δουν τον κατάλογο των φαρμάκων, των χιλίων και πλέον φαρμάκων που θα. Οι ασθενείς που παίρνουν ακριβά φάρμακα, κύριε Τσινοντίδη. Θα καλυφθούν. Οι χρόνοι ασθενείς. Θα καλυφθούν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε. Είναι, θα καλυφθούν. Ναι, θα καλυφθούν, διότι καταρχήν είναι δύο κατηγορίες αυτά τα φάρμακα. Υπάρχουν τα εξειδικευμένα φάρμακα που αυτή τη στιγμή οι πολίτες, οι ασθενείς τα λαμβάνουν από το κράτος και αυτά θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν από το κράτος. Στη βάση της διαδικασίας που ακολουθείτε μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Και υπάρχουν τα χίλια και πλέον φάρμακα που είναι στον κατάλογο του οργανισμού, του ΓΕΣΥ. Εκεί υπάρχουν ακριβά φάρμακα. Υπάρχουν φάρμακα της τάξης των 300 ευρώ, των 250 ευρώ, των 50, των 60 ευρώ. Και αποφασίζει ο προσωπικός γιατρός ή ιατροσυμβούλιο. Για εκείνα τα φάρμακα. Για εκείνα τα φάρμακα. Όχι, αποφασίζει είτε ο προσωπικός γιατρός. Και ο προσωπικός γιατρός. Είτε κρίνω ο ειδικός, ότι. Ναι. Κάποια φάρμακα, για κάποια φάρμακα, για να ξεκινήσει ο ασθενής να τα λαμβάνει, θα πρέπει να επισκεφτεί συγκεκριμένη ειδικότητα. Θα υπάρχει. Ωραία, να πάμε στην ειδικότητα. Τι γίνεται αν ο προσωπικός γιατρός κρίνει ότι θα πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικό γιατρό. Υπάρχει κατάλογος που αποφασίζει ο ασθενής ή κατόπιν της σύστασης του προσωπικού του γιατρού. Πώς γίνεται αυτό? Ο προσωπικός γιατρός αποφασίζει την ειδικότητα. Μάλιστα. Που θα βάλει στο δικαιούχο. Καρδιολόγο, γαστροεντερολόγο, εντερολόγο, ουρολόγο. Και πλέον ο δικαιούχος θα πρέπει να επιλέξει από τον κατάλογο των ειδικών γιατρών. Μάλιστα. Που είναι συμβεβλημένοι τον οργανισμό και θα επισκεφτεί. Καλύπτεται όλες τις ειδικότητες, κύριε Τσινοντίδη? Όλες οι ειδικότητες, όλες οι εγγεγραμμένες ειδικότητες στην Κύπρο καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Από το ΓΕΣΥ. Υπάρχουν δηλαδή ειδικοί γιατροί που έχουν εγγραφή όλων των ειδικοτήτων, όχι αυτοί που είναι ήδη στα νοσοκομεία. Πέραν αυτών που είναι ήδη στα νοσοκομεία, έχει ξεκινήσει η εγγραφή και η σύναψη σύμβασης με πάρα πολλές ειδικότητες ιατρών. Σίγουρα αυτοί οι αριθμοί είναι σε επίπεδα τα οποία αναμένουμε να αυξηθούν αρκετά. Ωραία. Σύντομα. Να πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο γνωρίζουν φαντάζομαι και όλοι οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Κρίνει ο προσωπικός γιατρός ότι πρέπει να επισκεφθεί σε ένα γαστροεντερολόγο. Ο γαστροεντερολόγος κρίνει ότι πρέπει να κάνει μια γαστροσκόπηση. Μάλιστα. Πώς ακολουθείται αυτή η διαδικασία? Δηλαδή ο γιατρός τον παραπέμπει, επιλέγει έναν από τον κατάλογο γαστροεντερολόγο, πηγαίνει, κάνει τη γαστροσκόπηση. Τι πληρώνει ο ασθενής, πώς χρεώνει ο γιατρός? Όσον αφορά τη γαστροσκόπηση που αναφέρεστε, ο ασθενής θα πληρώσει τα 6 ευρώ για επίσκεψη. Μάλιστα. Στο γαστροεντερολόγο. Και ο γαστροεντερολόγος θα διενεργήσει τη γαστροσκόπηση και θα την αποζημιώσει το ΓΕΣΥ χωρίς να πληρώσει ο ασθενής οτιδήποτε. Τίποτα. Το ίδιο ισχύει και αν χρειαστεί να γίνει επέμβαση χειρουργείο, για παράδειγμα. Το χειρουργείο και οι επεμβάσεις εντάσσονται στην ενδονοσοκομιακή φροντίδα, που αυτό πλέον. Όσοι είναι δικαιούχοι σήμερα στην ενδονοσοκομιακή πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Όσοι δεν είναι δικαιούχοι, μέχρι να αρχίσει η δευτεροβάθμια. Θα πρέπει να πληρώσουν το ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Στα επίγοντα περιστατικά, εάν για παράδειγμα πρέπει κάποιος οπωσδήποτε να επισκεφθεί για κάποιο σοβαρό λόγο τις πρώτες βοήθειες. Είτε είναι δικαιούχος σήμερα, είτε δεν είναι δικαιούχος. Τι γίνεται? Εφαρμόζεται το σημερινό καθεστώς για τις πρώτες βοήθειες, διότι και οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνονται στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Αυτό ισχύει το σημερινό καθεστώς. Το σημερινό σύστημα, δηλαδή. Μάλιστα. Δεν είναι οποιοδήποτε σήμερα μπορεί να πάει στις πρώτες βοήθειες για ένα επίγον περιστατικό. Στην ουσία, οποιοδήποτε. Στις πρώτες βοήθειες νομίζω δεν διώχνουν κανένα. Υπάρχει εκείνο το 10. Στις πρώτες βοήθειες, ποια διαδικασία ακολουθείτε, η σημερινή? Διότι πριν από λίγο, ακόμη και σήμερα, η κυβερνητική γιατρή, η ΠΑΣΙΚΗ, είπε πως δεν είναι έτοιμα τα κρατικά νοσηλευτήρια. Βεβαίως είναι ένα θέμα που αφορά περισσότερο τον ΟΚΙΠΗ, αλλά δεν λειτουργήσουν τα κρατικά νοσηλευτήρια, δεν θα λειτουργήσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας στο σύνολο του και το γνωρίζετε, κύριε Τσινοντίδη. Κοιτάξτε, τα κρατικά νοσηλευτήρια έχουν κάποια προβλήματα, εν τούτης καθημερινά περιθάπτουν και παρέχουν φροντίδα υγείας σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
σίγουρα οι δύο τομείς, ο ιδιωτικός και ο κρατικός τομέας, είναι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να στηρίξει τη φροντίδα υγείας στην Κύπρο. Έτσι, λοιπόν, παρέχουν ένα σημαντικό κομμάτι της φροντίδας υγείας. Και εμείς πιστεύουμε η ότι... Η αυτονόμηση έπρεπε να είναι ολοκληρωμένη κουβέντα και όχι να τη συζητούμε αυτές τις ώρες. Δεν λοιπόν, είναι... Και έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Έχω κάποιες έτσι δύο-τρεις άλλες θεωρώ σημαντικές ερωτήσεις. Τι γίνεται με ασθενείς που πρέπει να επισκέπτονται συχνά καρδιολόγο, για παράδειγμα. Καρδιολόγο, γαστρεντερολόγο, ουρολόγο, αυτό που είπαμε. Όπως έχουμε πει και παλαιότερα, αλλά καλό είναι που, που το θίγεται, είναι όταν ένας ασθενής χρήζει συχνής παρακολούθηση σε μία ειδικότητα, θα λαμβάνει από τον προσωπικό του γιατρό... Κάθε αυτό... φορά παραπεμπτικό. Όχι, όχι. Αυτό που λέμε μακροχρόνιο παραπεμπτικό, μάλιστα, το οποίο θα διαρκεί για 12 μήνες και για 12 επισκέψεις. Εάν εξαντληθούν οι 12 επισκέψεις πριν από τους 12 μήνες, ο προσωπικός γιατρός θα μπορεί να εκδώσει, μάλιστα, νέο μακροχρόνιο. Άρα οι προσωπικοί γιατροί μπορεί να δώσουν και να αποκτήσουν αμέσως και οι ασθενείς και μια ειδική σχέση με τον ειδικό τους γιατρό. Σίγουρα. Με αυτόν τον τρόπο. Αν κάποιος πάσει το πόδι του αύριο. Θα πάει στις πρώτες βοήθειες. Στις πρώτες βοήθειες. Τι κάνουμε σήμερα, θα σπάσουμε το πόδι μας. Όχι. Θα πρέπει να πάει στον προσωπικό του γιατρό για να πάρει παραπεμπτικό, για να τον στείλει στον ορθοπαιδικό. Ή πάει στις πρώτες βοήθειες απευθείας. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Είτε θα πας, όπως το περιγράψετε, στον προσωπικό γιατρό για να πάρεις παραπεμπτικό, να πάρεις στο αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος που είναι με σπασμένο πόδι δεν θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ή θα πας, αυτό που έρχεται στο μυαλό του καθενός είναι... Δεν μπορεί να πάει απευθείας στον ορθοπαιδικό ο οποίος είναι στο γεσί. Μια στιγμή. Έσπασα το πόδι μου, πάω στις πρώτες βοήθειες και τελειώνει η υπόθεση. Ή ακόμη μπορεί κάποιος να πάει απευθείας στον ορθοπαιδικό, απλά σε αυτή την περίπτωση, αντί να... πληρώσει τα 6 ευρώ που πληρώνει, θα πληρώσει 25. 25 ευρώ απευθείας, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε επιθυμεί να πάει απευθείας στον ειδικό γιατρό και να πληρώσει 25 ευρώ. Ενώ αν έχει υπόλοιπα θα τα καλύψει ο οργανισμός. Ενώ αν έχει παραπεμπτικό πληρώνει μόνο 6. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με τις γυναίκες και τον γυναικολόγο τους? Οι γυναίκες έχουν απευθείας πρόσβαση στον γυναικολόγο. Απευθείας όποτε θέλουν, χωρίς... Όποτε θέλουν, χωρίς παραπεμπτικό, απλά υπάρχει η συμπληρωμή των 6 ευρώ. Η συμπληρωμή των 6 ευρώ. Οδοντίατρος, για παράδειγμα, που είναι μια άλλη κατηγορία ιατρική, αρκετά συχνή και χρήσιμη για όλους. Οι οδοντίατροι δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση. Mm. Θα συμπεριληφθεί ένα κομμάτι της οδοντιατρικής στη δεύτερη φάση, που θα περιλαμβάνει καθαρισμό μία φορά το χρόνο. Λοιπόν, είπαμε αρκετά παραδείγματα. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και με τα κλινικά εργαστήρια. Αναλύσεις, αν πρέπει να γίνουν. Ο γιατρός γράφει τις αναλύσεις, επιλέγει το κλινικό εργαστήριο το οποίο είναι συμπληρωμένο με τον ΟΑΗ. Πας, κάνεις τις αναλύσεις, εκεί τι πληρώνεις? Πληρώνεις 1 ευρώ ανά κλινική εξέταση, με μέγιστο όριο τα 10 ευρώ ανακατηγορία ανάλυσης. Μάλιστα, δηλαδή αν πρέπει να γίνουν 20 διαφορετικές αναλύσεις, το μέγιστο ποσό είναι 10 ευρώ. 10 ευρώ, μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, πέστε κάτι στον κόσμο, διότι είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη αγωνία. Και εγώ θέλω να σημειώσω αυτό το οποίο είπατε και εσείς κάπου στην κουβέντα μας, να μην τρέξουν αύριο όλοι στο γιατρό χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ακριβώς. Να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Σίγουρα υπάρχει άγχος μεταξύ των δικαιούχων γιατί επέρχεται. Το Γενικό Σύστημα Υγείας για τον χρήστη είναι πολύ απλό. Απλά πρέπει να επιλέξουμε τον προσωπικό μας γιατρό, όταν και εφόσον πραγματικά χρειαζόμαστε φροντίδα υγείας να τον επισκεφτούμε, και αν και εφόσον χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα, ο προσωπικός μας γιατρός θα κρίνει κατά πόσο θα πρέπει να μας παραπέμψει. Μια λεπτομέρεια, αύριο είναι Σάββατο, έτσι. Δηλαδή είναι αργία. Αν θα πάνε στον γιατρό, θα πρέπει να πληρώσουν την αργία. Έχετε δίκιο. Ναι. Άρα τη Δευτέρα θα είναι τα μεγάλα προβλήματα και η μεγάλη μέρα. Εσείς, εν πάση περιπτώσει, θα είστε επιποδός. Έχουμε και τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Ήδη έχετε μεριμνήσει, μας έχετε στείλει τηλέφωνα επικοινωνίας, έτσι ώστε και εμείς, αν πέσει στην αντίληψή μας κάτι, να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσινοντή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία, διότι το ΓΕΣΥ μας αφορά όλους. Σίγουρα. Το ΓΕΣΥ είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς.